Στρατιώτες αντιμέτωποι με πλήθος εξαγριωμένων μουσουλμάνων που βάζουν φωτιές και στείνουν οδοφράγματα. Διαδηλωτές που ρίχνουν βόμβες μολότοφ πετούν από τις ταράτσες πολυκατοικιών πέτρες, καζανάκια, ακόμη και λεκάνες τουαλέτας στους στρατιώτες. Η περιοχή γύρω από το στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς στο Κάιρο έγινε πεδίο μάχης το πρωί, με το στρατό και τους οπαδούς του ανατραπέντος Προέδρου Μόρση να δίνουν εντελώς διαφορετική εκδοχή για το πώς ξεκίνησε το μακελιό. Χιλιάδες μέλη της μουσουλμανικής αδελφότητας διαδήλωναν τις τελευταίες ημέρες έξω από το στρατόπεδο, πιστεύοντας ότι εκεί κρατείται ο πρώην πρόεδρος. Το επιτελείο παραδέχτηκε αργά το απόγευμα ότι οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και ότι οι περισσότεροι από τους 50 και πλέον νεκρούς και 400 τραυματίες φορούσαν πολιτικά. Τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν κατακλειστεί από τραυματίες. Η ηγεσία του στρατού υποστήριξε ότι το μακελιό ξεκίνησε από επίθεση ομάδας τρομοκρατών και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου διακρίνονται ένοπλοι ανάμεσα στο πλήθος να ανοίγουν πυρ κατά των στρατιωτών. Guarding a military unit and some individuals and different individuals who come and fire against them in live bullets. Now we are speaking about a different scene, and the law here permits, and all the international law in any other place in the whole world, for the forces to deal with them. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας αξιωματικός, ενώ αναφέρονται 40 τραυματίες στρατιώτες, 8 σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι 2 έπεσαν στα χέρια των διαδηλωτών που τους ανάγκασαν να φωνάξουν συνθήματα υπέρ του Μόρση και τους βιντεοσκόπησαν, όπως είπε, στρατιωτική πηγή. Στη συνέχεια κατάφεραν να διαφύγουν. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι επιμένουν ότι τα αιματηρά επεισόδια ξεκίνησαν από επίθεση των δυνάμεων ασφαλείας και κάλεσαν σε εξέγερση κατά του στρατού, καταγγέλλοντας ότι επιχειρεί να κλέψει την επανάσταση. Οι Αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι σφράγισαν ήδη την έδρα του κόμματός τους γιατί ανακάλυψαν εκεί όπλα και εκρηκτικά. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άντλι Μανσούρ, υποσχέθηκε έρευνα για το μακελιό και προειδοποίησε τους πολίτες να μην πλησιάζουν σε στρατιωτικές μονάδες. Περίπου 2 χιλιόμετρα από το στρατόπεδο όπου έγινε το μακελιό, ο γιος του Μόρση, ο Σάμα, είχε εμφανιστεί χθες το βράδυ στη συγκέντρωση των αδελφών μουσουλμάνων στη συνοικία Νάστρ, απαιτώντας την απελευθέρωση του πατέρα του. Ο στρατός ενίσχυσε από το πρωί τις θέσεις του γύρω από την πλατεία Ταχρίρ, όπου διαδηλώνουν καθημερινά οι αντίπαλοι του Μόρση. Ενώ ο πνευματικός ηγέτης και μεγάλος μουφτής του Πανεπιστημίου του Καϊρού προειδοποίησε ότι η Αίγυπτος κινδυνεύει με εμφύλιο και είπε ότι αποσύρεται από τα κοινά μέχρι να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να σταματήσουν την αιματοχυσία. Τον κίνδυνο διάχυσης της κρίσης από την Αίγυπτο επεσήμανε ο Υπουργός Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Αίγυπτος δεν πρέπει να εκτραπεί από το δρόμο του εκδημοκρατισμού και η σημερινή κρατική της ηγεσία οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία. Το ίδιο και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας που πρέπει να αναλογιστούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν για να αποφευχθεί ο εμφύλιος παραγμός.